Το τελευταίο αντίο σε έναν σπουδαίο άνθρωπο του ελληνικού τουρισμού είπαν σήμερα συγγενείς και εκατοντάδες φίλοι στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Φεύγει ένας οροδείχτης της πόλης σήμερα, της επιχειρηματικότητας, της Κρήτης, της πολιτικής ευπρέπειας, της δημόσιας αξίας. Εμείς που υπήρξαμε συγγενείς, ομοκατάγωγοι, συνεπιβάτες στην ίδια κοινωνική πλεύση, νιώθουμε ένα μεγάλο κενό. Ο Γιάννης ο Σμπόκος αποτέλεσε ένα άξιο πολίτη της κοινωνίας της Κρήτης και για μας τους Ανογιανούς αποτελεί ένα καλό παράδειγμα το πώς μπορούμε να μεταλαμπαδεύουμε το μήνυμα που παίρνουμε από τους γονείς μας στα παιδιά μας. Η απώλεια του κριτικού επιχειρηματία βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, ενώ έκανε πιο φτωχή την κριτική τουριστική βιομηχανία. Ο Γιάννης Μπόκος κατέληξε τη Δευτέρα το βράδυ στη ΜΕΘ του Παγνή, όπου νοσηλευόταν. Θα ήθελα να εκφράσω και τα συλληπιτήριά μου βεβαίως στην σπουδαία οικογένειά του, στην κυρία Ελένη, στην αγάπη, στην Κωνσταντζα, στα εγγόνια του. Και είναι δεδομένο ότι όλοι εμείς που υπηρετήσαμε και δίπλα του, θα θυμόμαστε έναν πάνω απ' όλα σπουδαίο άνθρωπο. Ένας πρωτοπόρος τουρισμού, ένας άρχοντας τουρισμού, ένας αγαπημένος φίλος έφυγε. Ο σύνδεσμος που έχω την τιμή να εκπροσωπώ είχε βραβεύσει εν ζωή τον Γιάννη τον Σμπόκο για την τεράστια προσφορά του στον τουρισμό. Πρωτοπόρος στον τουρισμό της Κρήτης, ο Γιάννης Μπόκος έχτισε από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία στο νησί με στόχο το πραγματικό ενδιαφέρον τόσο στους πελάτες όσο και στο περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν την οικογένειά τους, τη στενή, την ευρεία, αλλά και το χωριό τους ολόκληρο το πάνε μπροστά και το πάνε μακριά. Ο Γιάννης ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος που πήρε την οικογένειά του, πήρε τα νόγια και τα προχώρησε μπροστά και τον έχουμε και θα τον έχουμε για πάντα ως οδηγό για το τι έκανε και το τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι νεότεροι και τα νεότερα παιδιά. Καλό ταξίδι Γιάννη. Μεταξύ των παρευρισκόμενων στην κηδεία του Γιάννη Μπόκου ήταν η Μαρέβα Γραμπόφσκη Μητσοτάκη, βουλευτές, αυτοδιοικητικοί αλλά και απλοί πολίτες.